Πέμπτη 13 του μηνός. Η χαρά και η λύπη είναι πρόσωπα ψεγάδιαστα στους όρθους των Κυπαρισιών. Άλλοτε νυχτωμένα και στο σκοτάδι πασίχαρα. Μας κοιτούν κατάματα, έστω κι αν είμαστε εμείς σε ύπνο βυθισμένοι, περιμένοντας το ξύπνημά μας. Είναι 11 αιώνες χρυσή, επόκα δε όρο. Με ώρες αληθινές. Ο Αντί θέλει να προσκυνηθεί όπως ο Ναβουχοδονόσορ, πράγμα γελίο για τους νοήμονες του κόσμου, όντως πράγμα γελίο. Αυτόν έβαλε αρχηγό, το υψηλό κατεστημένο. Τόσο μυαλό έμεινε πια σε αυτόν τον κόσμο. Το χθες ήταν χρες. Μπροστά άνοιγε τη ζωή. Ζωή τόσο ζωφερή, όμως ένα χέρι, μια χαραμάδα, του δείχνει την τελειότητα. Υπάρχει ήλιος, το χτες έγινε σήμερα, ταχυδακτυλουργικά. Κρατάει χαραματιές τα πύρου στο στήθος του. Χάνεται στο είναι μου και εκεί υπάρχει αλλιώς. Όσα έγιναν θα βρεθούν μπροστά μας, στη στιβαρή διατυπωμένη, μακριά, στο άπειρο. Σας δίνω την καλύτερη ευχή μου, εγώ ο άγνωστος στον εαυτό μου, και σας φιλώ με σκέψεις ουρανομίκης. Ανεβαίνω στον Άθο, που έχει αρχή το Α, και θήτα Θεός και ω τέλος. Σας σκέπτομαι σε μια σταγόνα φωτός στην τελειότητα. Γράψτε μου κι εσείς τα νέα σας, πριν σας πάρει ένα ώρα το δίκτυ, πριν σκεφτείτε. Εγώ φεύγω λοταχώς με τον πρωινό άνεμο. Ίσως φταίω, ίσως όχι. Ψηλά στους ουρανοξύστες περνά ένα ρίγος θανάτου, μια νυχτερίδα, ένα σκοτάδι. Η Αμερική, η Ασία, η Ευρώπη δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Κακός που δεν ονειρεύεστε πια. Αλλού είναι η ζωή, μου γράφετε, αλλά έχετε γεια. Εσείς και εμείς. Έχουμε τους προφήτες. Ακούστε τους, γιατί και νεκρός να έρθει σε εσάς ο πιο αγαπημένος, δεν θα τον πιστέψετε. Έχετε γεια. Ο καιρός ο δικός μου τέλειωσε. Έχετε γεια.